Αυτή η εκδήλωση όμως σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του πρώτου διεθνούς φεστιβάλ Άνδη. Ενός φεστιβάλ που διήρκεσε ένα μήνα. Ενός φεστιβάλ που μας χάρισε εικόνες και ήχους. Που προσέφερε συγκινήσεις μαζί με πολιτισμό. Ενός φεστιβάλ που έφερε κοντά όλους μας με τη μαγεία που εκπέμπει αυτό το θέατρο κόσμημα. Ενός φεστιβάλ που με την επιτυχία που είχε ανέδειξε ακόμα περισσότερο το νησί μας στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας μας. Θα παρακαλούσα τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, τον αγαπητό κύριο Παντελή Βούλγαρη, να έρθει εδώ να μας μιλήσει λίγο για την πορεία όλου αυτού του φεστιβάλ αυτό το μήνα. Όλο αυτό το μήνα γνωριστήκαμε μέσα από τις εκδηλώσεις. Προσωπικά χάρηκα πολύ γιατί ερχόμουν κάθε βράδυ νωρίς να υποδεχθώ τους καλλιτέχνες, να τους δώσω κουράγιο, να δω πώς είναι τα σκηνικά τους, να τους παρακολουθήσω. Και μετά παρακολουθούσα εσάς. Εσάς όταν μπαίνατε και όταν βγαίνατε. Και αυτή η ιστορία της τέχνης δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που προκύπτει μετά. Η επικοινωνία, η ανάγκη να κουβεντιάσουμε, η ανάγκη να σκεφτούμε, η ανάγκη να ψάξουμε. Και συνδέεται λοιπόν αυτή η τελευταία βραδιά με την εκδήλωση για τον Ανδρέα Βυρίκο και για τα παιδιά που με την καταπληκτική ιδέα που είχαν οι δάσκαλοι τους να τα σπρώξουν στην ανάγνωση της ποίησης. Που η ποίηση τι είναι, είναι μία ανάγκη να μάθουμε τους εαυτούς μας. Είναι μία ανάγκη να μάθουμε τον τόπο μας, αυτόν τον ευλογημένο τόπο, να μάθουμε αυτή τη θαυμάσια λέξη, να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του ποιητή που ακροβατεί το νόημά του μέσα στην ευρηματικότητα των λέξεων και αν μπορώ να δώσω μία συμβουλή, ανοίξτε την ποίηση μέσα στο σπίτι. Λίγο η τηλεόραση, αυτά τα καινούργια μηχανήματα που βλέπω συνέχεια να τα παίζουν οι σύγχρονοι Έλληνες, κλείστε τα και λιγάκι σκεφτείτε το Ρίτσο, σκεφτείτε το Μανώλη Αναγνωστάκη, σκεφτείτε το Πατρίκιο, την Κική Δημουλά, ένα κόσμο που αγωνίστηκε, μόχθησε για να διασώσει, να δουλέψει μια γλώσσα που είναι προτέρημα που την έχουμε. Να συγχαρώ λοιπόν και να ευχαριστήσω όλους όσους προσπάθησαν και στήσαν αυτό το θαυμάσιο θέατρο, τους εργάτες, τις οικογένειές τους, τους εθελοντές, τους πιο έμπειρους που με βοηθήσαν και με τη γνώμη τους και με τη βοήθειά τους και πια να δώσουμε ένα ραντεβού τον καινούριο Αύγουστο, τον επόμενο Αύγουστο, και να συναντηθούμε, να είμαστε υγιείς, να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που βιώνουμε, που τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Όταν λίγους μήνες πριν παίρναμε την απόφαση για τη διοργάνωση του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου, στο ολοκένουργιο αυτό ανοιχτό θέατρο, υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα προλαβαίναμε να διοργανώσουμε το φεστιβάλ. Και μάλιστα ένα φεστιβάλ επιπέδου με παραστάσεις που παίχτηκαν και στην Επίδαυρο και πολύ σημαντικές μουσικές βραδιές. Στις 21 Ιουνίου, στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος του φεστιβάλ στην Αθήνα, οι αμφιβολίες άρχισαν σιγά σιγά να σβήνουν για όλους. Πιστεύουμε πως μετά το επιτυχημένο Αύγουστο, με το θέατρο κατάμεστο και την ποιότητα της διοργάνωσης εξαιρετική, όλοι κατάλαβαν αυτό που πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό το φεστιβάλ, σε συνδυασμό με τα κορυφαία οικαστικά γεγονότα που διοργανώνονται κάθε χρόνο στο νησί και την υπόλοιπη πολιτιστική δράση, τοποθετεί την Άνδρο, όλη την Άνδρο, στην κορυφή της λύσας των καλοκαιρινών προορισμών όσων αναζητούν κάτι, το κάτι περισσότερο, κάτι το ξεχωριστό. Η Άνδρος το προσέφερε και τώρα ακόμα περισσότερο το προσφέρει. Το συνδυασμό δηλαδή της μοναδικής φυσικής μας ομορφιάς, φυσικής ομορφιάς του νησιού μας, με τα εξαιρετικά πολιτιστικά δρόμενα. Δίνουμε τη διαβεβαίωση πως αυτό το καινούργιο που γεννήθηκε φέτος στην Άνδρο, πολύ γρήγορα θα απλώσει τα φτερά του και θα γίνει ένα από τα κορυφαία γεγονότα
του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα. Ως Δημοτική Αρχή, ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι δούλεψαν με πάθος και μεράκι για να ζήσουμε τις πολύ όμορφες στιγμές τον φετινό Αύγουστο στο νησί μας. Πρώτα-πρώτα, ευχαριστούμε τον κύριο Αλκιβιάδη Τάτο που απλόχια μας χάρισε αυτό το διαμάντι. Ευχαριστούμε τον Παντελή τον Βούλγαρη και τους συνεργάτες του. Τη σφραγίδα του ως καλλιτεχνικός διευθυντής ανέβασε ποιοτικά, αλλά ανέβασε παράλληλα και τον πύχη του Φεστιβάλ Άνδρου. Συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου στο Δήμο και στην Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την κυρία Αθηνά Τσατσομύρου Παπαδοπούλου, για την συνεχή και άοπνη προσπάθεια που όλοι μαζί έφεραν εις πέρας με μεγάλη επιτυχία την αποστολή της διοργάνωσης του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε όλους εκείνους που ξενύχθησαν, που δούλεψαν, που αγχώθηκαν για να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλα και η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ θέλω να πω σε όλους τους εθελοντές που μας προσέφεραν αφιλοκερδώς τη βοήθειά τους και στους εθελοντές δασοπυροσβέστες που ήταν και είναι πάντα δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε. Η βοήθεια όλων ήταν ανεκτήμητη. Και βέβαια αφήνω τελευταία το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που στηρίξατε, που πλαισιώσατε και αγκαλιάσατε το φεστιβάλ με έναν τρόπο μοναδικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού του χρόνου.